Είναι η δουλειά ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής σου ή θα μπορούσες να φανταστείς τη ζωή σου και χωρίς αυτήν? Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα. Το λέω πια στα 46 μου με τεράστια βεβαιότητα. Με όση βεβαιότητα δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Ότι τη δουλειά μου την αγαπάω, ότι θέλω, νιώθω ότι προσφέρω. Πρόσφατα σχετικά έχασες και τον μπαμπά σου. Η δουλειά ήταν πάλι εκεί για να σε στηρίξει και να σου διώξει λίγο το μυαλό από άσχημες σκέψεις και από μαυρίλες? Ήταν πολύ εκεί η δουλειά. Είναι πολύ πρόσφατη η απώλεια και πάντα τον έχω στο μυαλό μου, συνέχεια τον έχω στο μυαλό μου, τον μπαμπά μου. Και είναι λογικό, τη φωνή του, τα πάντα. Είναι σαν να είναι εδώ πολλές φορές, αλλά έχω θλίψη πολύ μεγάλη ακόμα και νομίζω ότι θα έχω. Υπάρχει και κάτι ακόμα που, πέρα από τον πατέρα μου, που ήταν από τα χειρότερα στη ζωή μου. Όταν είχα χάσει το βαφτιστήρι μου με τον Μιχάλη μου, τι άλλαξαν τα πάντα στο κεφάλι μου. Τα πάντα, δεν έχω τι να περιγράψω. Πριν γνωρίσεις τον σύζυγό σου, τον Μάνο, ποια ήταν η άποψη που είχες για το γάμο? Δεν το κυνήγαγα γιατί ήμουν πολύ με τη δουλειά μου. Αλλά ήξερα ότι θέλω να παντρευτώ, αν βρω τον κατάλληλο άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν παντρεύτηκα πιτσιρίκα. Παντρεύτηκα στα 42 μου που είχαν περάσει τα χρόνια, οπότε βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που τον παντρεύτηκα, που είμαστε μαζί, που ζούμε μαζί. Έχουμε και τις κόντρες μας και τα καυγαδάκια μας. Είναι αδύνατο να μην υπάρχουν αυτά. Έχει δύο υπέροχες κόρες. Έχει μία υπέροχη πρώην σύζυγο που έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Τι θαυμάζεις εκείνον και τι είναι αυτό που σε κέρδισε όταν τον πρωτογνώρισες? Θαυμάζω το μυαλό του γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πανέξυπνος. Είναι ένας σπουδαίος μπαμπάς. Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και βέβαια, εντάξει, έχει χιούμορ που αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μένα. Την περίοδο που τον γνώρισες, εσύ σε τι φάση ήσουν? Ήμουνα μετά από υπερκόπωση, δεν είχα καμία επαφή με κάτι. Τίποτα. Όταν σου λέω τίποτα. Ήμουνα σε παιδιά, ούτε για. Ποτέ δεν ήμουνα και του φλερτ εγώ, δηλαδή να βγω, να αυτό, δεν είχα τέτοια. Μου φαίνεται βαρετό, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή, άσε που ντρέπομαι. Κρύβομαι κάτω από τα τραπέζια, αν κάτι με. Δεν είμαι. Το ότι είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα, το είχες συνειδητοποιήσει, είχες αυτοπεποίθηση από μικρή? Μπορεί να μου λέγανε, είσαι όμορφη, ωραία μάτια, αυτά, να μ' άρεσα πολλές φορές, άλλες φορές να μην μ' άρεσα καθόλου, κοιτιόμουν στον καθρέφτη. Αλλά δεν το είχα ποτέ ως εδώ. Ήταν πολύ πίσω αυτό. Οπότε πολύ συχνά μικρότερη δεν είχα και αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό ο Μάνος ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε, διεκδίκησε, τέλος, είπε αυτό που θέλει και αυτό καταλαβαίνεις πόσο γοητευτικό και πόσο σπουδαίο είναι. Δηλαδή εγώ έμεινα το πρώτο βράδυ σπίτι του στο δεύτερο ραντεβού και μετά δεν ξαμείνα με χώρια. Πριν λίγες μέρες έκανε πρεμιέρα η σειρά που πρωταγωνιστεί στο Βραχιόλι της Φωτιάς. Είναι η ιστορία μιας οικογένειας Εβραίων Σεφαραδιτών, που σημαίνει ότι έχουν διωχθεί από την Ισπανία και έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι με τα πλούτη τους, με τη δουλειά τους, με τη σχέση τους, με τη θρησκεία τους, με την οικογένειά τους. Και είναι οι άνθρωποι που καταλήξαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν 50.000 Εβραίοι, γύρισε το 3%. Είναι 8 επεισόδια, είναι μέχρι τις 31 Γενάρη στο Netflix. Μετά θα παίζεται κάθε Σάββατο με το πρώτο διπλό επεισόδιο στην ΕΡΤ. Είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο, πέρα από τη δουλειά που έχει γίνει καλλιτεχνικά, να δούμε την ιστορία μας.